πλαίσιο. Πότε το δεν έχεις ανανεώσει ακόμα το Μίσιτς. Τι πότε. Ναι. Ο Βέρμπλουμ παίζει λέει και σέντερ φορ. Παίζω λέει και σέντερ φορ. Πρόσεχε τώρα. Σέντερ μπακ. Περίμενε ρε τώρα. Ο Γιαννούλης τον θέλουν όλες οι ομάδες σαν τον Τζιμίκα. Καμιά ομάδα δεν τους παίρνει από Ολυμιός Κριστιανό Ρονάλντο είπε και αυτό. Ολυμιός Κριστιανό Ρονάλντο. Θα τρελαθούμε του Κορδελιού. Δεν το ξέρεις, δεν τη διάφορα. 20 εκατομμύρια λέει το δίνουμε όσο είναι το Ολυμιό. Μιλάμε για τρέλα. Είναι λέει. Μιλάμε για τρέλα. Για τρέλα μιλάμε. 20 εκατομμύρια λέει το δίνουμε. Στον Μπέλο που είχε αφήσει η εκολαπτόμενη Κριστιανό Ρονάλντο. Που το βλέπουν σαν παράδειγμα που μπαίνει. Δηλαδή άμα διαβάσει το άρθρο είναι να γελά. Και με στέλνουν εδώ κοιτά που φάλαρε μα ξεγέλασε στο βάζεις ξύλο στον δρόμο για σε πιάσει κανένας να σου πει ρε κουφάλα Ολυμιός είναι Ρονάλντο. Ολυμιός. Φαντάσου τώρα κανένα 45 παοξί που έχει μείνει τρεις μήνες μέσα με το μουσι, άπλυτα δόντια πέτρα να πούμε, πόδι βρώμικο, ξύλο από πίσω κίτρινο το βραχί, σαρπάξι με τις χερούκλες. Έλα να ρε κουφάλα, πες να μου τα στείλανε. Κριστιανό Ρονάλντο. Ολυμιός και εσύ μας και γέρασες. Θα τον διαβάσουμε μετά, θα τον κάνουμε και... Κριστιανό Ρονάλντο. Τι λέει εδώ. Καρνιάλιδε το μάπ. Φας ξύλο. Τέλος ξέρω. Κριστιανό βρε. Ο Ολυμιός πάει στο σπίτι του το βράδυ και αναρωτιέται πώς παίζει αυτός και δεν παίζει ο Λάμπρου. Ναι. Εγώ το λέω. Δεν... Λέω αναρωτιέται πώς παίζω εγώ και δεν παίζει ο Λάμπρου. Με αυτά τα μυαλά. Με τον Ολυμπιακό της πλάκας. Για τον... Έχει το... Α, και κάτι άλλο. Ήρθε ο Μητσοτάκης. Τα πας όλα δύο από. Ήρθε ο Μητσοτάκης. Ήρθε. 50 άτομα κουστοδία από πίσω παοξίδες να γλύφουν. Ήρθε ο Μητσοτάκης. Να τον κλείψουν το Μητσοτάκη. Πότε έγινε αυτό. Από τη φίλη μου την Πατουλίδη που ντύθηκε σαν λεμόνι να πούμε με πουά. Η βούλα τελείωσε. Ναι, με τη βούλα την κολλητή μου να πούμε. Όλοι οι παοξίδες κουστοδία. Αλλά τι έγινε προηγουμένως. Όπως ο Άρης τον Ολυμπιακό. Φιλαράκια και ο σέντερ μπακ από τη μια, στον γκολ από την άλλη. Εκκρεμές. Κύμα. Ναι, σούτερ είναι άλλος και έπεφτε άλλος έτσι. Μιλάμε τώρα νέα μέθοδος άμυνας είναι αυτή. Τρέλα. Όπως λοιπόν ο Άρης κάνει πίπες στον Ολυμπιακό επειδή είναι φιλαράκια ο χοντρός με τον Ημαθιώτη. Έμαθα ότι ο Σαββίδης τα έχει φτιάξει με τον Αλαφούζο, είναι το όχημά του Αλαφούζος για να τα βρει με τον Μητσοτάκη. Γι' αυτό βλέπετε ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Καταλάβατε, τσούτσες οι μεν με τον Ολυμπιακό και οι άλλοι τώρα με τον Παναθηναϊκό. Και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ ή οι Παναθηναϊκοί δεν ενοχλούνται καθόλου. Χρησιμοποιεί λοιπόν ο Σαββίδης για την πάρτη του τον Αλαφούζο να έρθει πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα αν ο Παναθηναϊκός περάσει από την Τούμπα ή όχι, δεν τα ξέρω εγώ αυτά, πάντως υπάρχει σχέση. Δεν τα ξέρεις, αλλά... Σταμάτα λίγο ρε, όπως ο Ολυμπιακός έχει σχέση με τον Άρη, δημιουργείται σχέση Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, η οποία σχέση ξεκινάει από το ότι ο Σαββίδης θέλει να τα έχει καλά με τον άλλον. Βέβαια είναι δύσκολο το έργο εκεί, γιατί καραδοκεί ο Βούβαλος, ο Μπουρτόταυρος να πούμε. Εντάξει. Το πρωί στα, ναι. Το βράδυ στα μπουρδέλα, το πρωί στην εκκλησία κάτω στα βράδια. Θεήλα. Προσέξτε τώρα. Ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ τρυπηδιά. Ο Ολυμπιακός με τον Άρη τρυπηδιά. Δεν μιλάει κανένας. Ούτε ο Αριανός ενοχλείται. Καλά με τριφύλλα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ πάντα είχαν καλές σχέσεις. Και το ίδιο σήμα. Δεν ξέρω τι σήμα είχαν. Το τριφύλλι δεν τα ξέρω αυτά. Και ο ΠΑΟΚ είχε τετραφύλλι. Δεν τα ξέρω τριφύλλι, τετραφύλλι και μαγικό τριφύλλι. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Και μετά το κάνει. Και έρχεται ο Μητσοτάκης εδώ. Περιμένω εγώ να ακούσω από site, εφημερίδες, οπαδούς, ερασιτέχνη. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now.